Καλησπέρα σε όλους και όλες. Σήμερα είμαστε ιδιαίτερως χαρούμενοι, καθώς μετά από αρκετό καιρό ανασυστήνεται η οργάνωση νεολαίας Μυτιλίνης. Η ίδρυση, η επανή σύσταση της οργάνωσης εντάσσεται σε ένα σχέδιο της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ που προσπαθούμε να αναπτύξουμε τις δυνάμεις μας σε πανελλαδικό επίπεδο. Είναι ένας σχεδιασμός ο οποίος ακολουθείται σε μια σειρά από περιοχές και γωνιές της Ελλάδας. Στόχος μας είναι η φωνή μας να ακουστεί και να μπορέσουμε να συσπηρώσουμε κάθε νέο και κάθε νέα οι οποίοι βρίσκονται και πλήττονται από τις πολιτικές της κυβέρνησης. Η νεολαία, έχουμε δει τα τελευταία δύο χρόνια, βρίσκεται στο στόχαστρο της κυβέρνησης, στοχοποιείται ως ο αποδιοπομπαίος τράγος της κοινωνίας και πολλές φορές, όπως είδαμε και στο Απιθύτα, που χτυπιέται στα πανεπιστήμια, δεν έχει μέλλον, οι μισθοί είναι κακοί και αυτή τη στιγμή οι νέοι άνθρωποι δεν έχουν προοπτική στη ζωή τους. Σε αυτό το πλαίσιο εμείς απαντάμε συλλογικά, απαντάμε ότι θέλουμε ένα καλύτερο μέλλον για τις ζωές μας και προσπαθούμε μέσα από συλλογικές δράσεις, μέσα από την οργάνωση, να κερδίσουμε ένα καλύτερο αύριο. Σε αυτό το πλαίσιο και εδώ στη Μυτιλίνη είναι ένα νησί, Λέσβος, όπου όλα τα προηγούμενα χρόνια έχει δεχτεί μεγάλα πλήγματα από διαχείριση και όσο της πανδημίας, όσο και μια σειρά από παιδεία τα οποία η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει αφήσει τα διαχειρίζεται τελείως λάθος κατά τη δική μας άποψη. Βλέπουμε ότι η ανεργία έχει αυξηθεί, στα πανεπιστήμια οι ΣΑΚΤΕΙ συνεχώς μειώνονται με αποτέλεσμα πολλά τμήματα συνολικά στο Βόρειο Αιγαίο να κινδυνεύουν με κλείσιμο. Σε αυτό το πλαίσιο εμείς προσπαθούμε μέσω της δράσης μας να αναπτύξουμε μια νέα πολιτική, να αναπτύξουμε ένα νέο σχέδιο πάνω στο οποίο κάθε νέος και κάθε νέα θα μπορεί να χτίσει ένα καλύτερο αύριο στην πόλη και στο νησί το οποίο ζει. Καλούμε κάθε νέο και κάθε νέα να έρθει και να στηρίξει τη δράση μας, να οργανωθεί στην νεολαία ΣΥΡΙΖΑ, καθώς θεωρούμε και είναι πολύ σημαντικό για εμάς οι νέοι άνθρωποι να μπορέσουν να πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους, να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους και να οικοδομήσουν ένα κόσμο που θα μας χωράει όλους και όλες.